Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκτος του σπίτι και βασανίζεται την τρομερά από τους πόνους του. Τότε, ο Κύριος το πατά, θα έρθω στο σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω. Ο εκατόντας μου ανθρώπος θα αποκρίνεται. Κύριε, δεν είμαι άξιος να μείνω κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου, αλλά μόνο πες ένα λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Διότι και εγώ άνθρωπος είμαι κάτω από εξουσία και έχω κάτω από τις διαταγές μου στρατιώτες και λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον έλα και έρχεται και στον δούλο μου λέω κάνε αυτό και το εκτελεί. Πόση ταπείνωση είχε αυτός ο ιδωλολάθρης αξιωματικός ενώ δεν είχε μεγαλώσει και δεν είχε ζυμωθεί με τις παραδόσεις και τις διδαχές αληθινής πίστεως των ένα Θεών. Έχει επίγνωση ανεξήγνητη, ταπείνωση μοναδική. Θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο της παρουσίας του Κυρίου στο σπίτι του. Συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του στη θέα της ακτινοβόλου αγιότητος του Χριστού μας. Συναισθάνεται ακόμη και τη μεγαλειότητά του. Κατανοεί ότι ο Κύριος έχει εξουσία πάνω στη ζωή και την υγεία των ανθρώπων και δεν ζητά από αυτό να παρακαλέσει, αλλά να διατάξει την ίαση του δούλου του. Δείχνει λοιπόν μια τόση μεγάλη πίστη, μια πίστη που θαύμασε και ο ίδιος ο Κύριος και την επένεσε δημοσίως. Αυτή είναι ακριβώς τη φράση του εκατοντάκου, την πήραν στα χείλη του αμέτρητοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι αισθάνονται τη δική τους μικρότητα μπροστά στο μεγαλείο του Κυρίου. Και η φράση αυτή έγινε προσευχή, μια προσευχή που ψευδίζουμε με πίστη, συνέστηση, ταπείνωση όλοι οι πιστοί, όταν στεκόμαστε με δέος μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, και επαναλαμβάνουμε με ταπείνωση και συνέστηση τα λόγια του εκατοντάκου. Κύριε, ούκ είμαι ικανός είναι υπό τη στέγνη σέρτης, διότι η ψυχή μου είναι έρημη απορετέ και κατερυπωμένη από τις αμαρτίες μου. Πού να βρεις, Κύριε, τόπο να κλείνει την κεφαλή σου, αλλά εσύ που ταπεινώνεις τον εαυτό σου, κατεδέξου να έρθεις στον ύπο της αμαρτωλής μου ψυχής να με θεραπεύσεις. Όταν ο Κύριος άκουσε τα λόγια του εκατοντάκου, θαύμασε και είπε σε εκείνους που τον ακολουθούσαν, αληθινά σας λέω ότι δεν βρήκα τόση μεγάλη πίστη, ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών, οι οποίοι είναι εκλεκτός λαός του Θεού. Σαν και βεβαιώνω ότι πολλοί, σαν τον εκατόντας που θα έρθουν από όλα τα μέρη του κόσμου, και θα καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ εκείνοι που κατάμονται από τον Αβραάμ θα ρηθούν στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Ύστερα είπε ο Κύριος τον εκατόνταρχο, πήγαινε στο σπίτι σου και ας γίνει όπως πίστεψε και εκείνη τη σταγμή θεραπεύθηκε ο δούλος του. Η πίστη όμως αυτή του δωρολάτρια αξιωματικού έγινε αφορμή να προφητεύσει ο Κύριος μια οδυνηρή αλήθεια ότι στη Βασιλεία του Θεού θα βρεθούν πολλοί δωρολάτρες ενώ θα αποκτηθούν οι περισσότεροι Ιουδαίοι που λάτρευαν τον αληθινό Θεό. Είναι τραγικό πόσο τίμησε ο Θεός τον δωρικό λαό, του έδωσε τα πάντα, απελευθέρωσε τους Ιουδαίους από τη θυμνή δουλεία της Αιγύπτου, τους διεπέρασε από το βυθό της ερυθράς θαλάσσης, τους παρέδωσε το νόμο του, τους έθρεψε στην έρημο, τους εγκατέστησε στη γη Χαναάν, τους έστειλε προφήτες για τους καλέσει σε μετάνοια. Όμως ανταπόκριση δεν έπρεπε. Γι' αυτό και έγινε άνθρωπος και κήρυξε μετάνοια και επιτέλεσε θαύματα μοναδικά. Όμως οι Ιουδαίοι δεν τον δέχτηκαν και οδήγησαν τον Χριστό στο πλέον πληκτό θάνατο. Πήρε λοιπόν ο Θεός τη χάρη από το Ισραήλ. Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε, αμέτρητοι Ιουδαίοι σφαγιάστηκαν, πουλήθηκαν, διασκορπίστηκαν στα πέρατα της γης, έχασαν την πατρίδα τους
έχασα και την Βασιλεία του Θεού. Αυτό ακριβώς πρέπει να φοβήσει πολύ εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, διότι σε εμάς χάρισε ασυγκρίτως ανώτερες δωρεές από ό,τι στον δαϊκό λαό. Μας χάρισε την Εκκλησία Του, τα μυστήρια της σωτηρίας μας, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και ιδιαίτερως εμείς οι Έλληνες πρέπει να φοβηθούμε ακόμη περισσότερο, διότι είμαστε πλημμυρισμένοι από ακόμη περισσότερες ευεργεσίες. Στη χώρα μας διάβηκαν τόσοι Απόστατοι, την πότισαν με το αίμα τους εκατομμύρια μάρτυρες, την αγίασαν αμέτρητοι όσοι ασκητές διδάσκαλοι. Στη χώρα μας γράφτηκε η Αποκάλυψη του Ιωάννου, συνήθαν οικουμενικές συνόδοι. Στη χώρα μας υπάρχουν ιερά λείψανα και θαυματουργικές εικόνες, μοναστήρια και προσκυνήματα. Όλα μας τα έδωσε ο Χριστός, γι' αυτό περιμένει πολλά και προπαθώς καρπούς μετανοίας, θερματικής κακοφορίας και αγιότητος.